Λίτσα. Όλα καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Όλα καλά. Σήμερα όπως λέμε είμαστε πολύ πιο χαλαροί όλοι μας και το απολαμβάνουμε περισσότερο. Νομίζω σίγουρα. Θες είμαστε αγχωμένοι. Σίγουρα. Εγώ που είμαι κάθε μέρα. Τι, αγχωμένοι. Καλά, χθες. Έλα μωρέ, τώρα χθες είμαστε όλοι. Για να δω. Τρώμε φέι. Εχθές. Πάγαμε το σκάλπ του Γιώργου και τα δω. Σας αφήνουμε με τη φέι να σας απολαύσουμε. Θα σε πάω φέι. Άντε, έξω. Και έχω να σας πω και πάρα πολλά, πολλά και εντελώς διαφορετικά πράγματα. Για τους ηχθείς πολλά, κυρία Λίτσα, και για τους ηχθείς. Μη κάνεις παράπονα, γιατί για τα ψαράκια τα οποία αυτόν τον καιρό έχουν και καλά πράγματα. Καταρχήν ήρθες εδώ σε εμάς. Καλά, πω. Δεν το συζητώ, εννοείται, ναι. Και το λέγατε από το καλοκαίρι. Το έλεγα από το καλοκαίρι, έχω πει πάρα πολλά. Λοιπόν, θα σας ακούμε με προσοχή. Με προσοχή. Αυτή η εβδομάδα έχει πάρα πολλά να δώσει και θετικά και αρνητικά. Να πω πρώτα τα θετικά. Ότι έχουμε μία όψη αύριο η οποία από σήμερα αρχίζει. Είναι η Αφροδίτη με τον ουρανό. Η Αφροδίτη είναι ό,τι καλό σε ερωτικό και οικονομικό. Και κάνει μία πολύ ωραία γωνία με τον ουρανό που είναι το απρόσμενο. Έτσι λοιπόν πάρα πολύ από εμάς ελπίζω όλους να έχουμε απρόσμενες συναντήσεις και ραυνοβόλους έρωτες και ίσως κάποια απρόσμενα οικονομικά. Οι ταύροι, οι ζυγοί ευνοούνται, οι υδροχόοι ευνοούνται, αλλά πολύ περισσότερο ευνοούνται. Κρατήστε ημερομηνίες. Κρύοι που είστε γεννημένοι γύρω στις 30-31, τα ημερομηνίες που θα δώσω κάνω μια παρένθεση. Πάρτε και ένα λαχείο. Μπορεί να μην είναι λαχείο, αλλά να είναι κάτι άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσατε και να κερδίσετε. Λοιπόν, κρύοι που είστε γεννημένοι γύρω στις 30 με 31 Μαρτίου, δίδυμοι που είστε γεννημένοι γύρω στις 30 Ιουνίου, λιοντάρια που είστε γεννημένα τέλος Ιουλίου, ζυγή λιγότερο, τοξότες που είστε γεννημένοι γύρω στις 30 Νοεμβρίου και υδροχόοι που είστε γεννημένοι γύρω στο τέλος Ιανουαρίου. Θα μπορούσαν να έχουν διάφορα απρόσμενα γεγονότα. 30 είσαι? 9 Φλεβάρι, δεν είμαι. Δεν είσαι εκεί. Λοιπόν, έχουμε μία έκλειψη βέβαια στο τέλος της εβδομάδος, η οποία πιάνει κρυούς, καρκίνους, ζυγούς και εγώκυρους των τελευταίων ημερών. Γενικότερα όμως μέσα σε αυτό το κλίμα που θα υπάρξει προς το τέλος της εβδομάδος πάρα πολλά σκάνδαλα και πάρα πολλά θέματα που μπορεί να έχουν σχέση με υγρό στοιχείο ή με χημικά. Κρατήστε το αυτό. Όσοι είστε γεννημένοι πρώτες μέρες των ψαριών, που είσαι, έφυγες. Πρώτες μέρες των διδύμων, της Παρθένου και του Τοξότη θα πρέπει να προσέχουν προς το τέλος της εβδομάδος. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια πολύ νόστιμη σελήνη η οποία είναι στα ψάρια και η οποία μας δείχνει ότι θα έχουμε έντονο ρομαντισμό, έντονη την ανάγκη φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης και γενικότερα όταν νομίζω φερόμαστε καλά στους άλλους πρώτα περνάει από εμάς η καλή διάθεση και η καλή ενέργεια. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να επωφεληθούμε. Για τους κρυούς λοιπόν είναι μια εβδομάδα η οποία είναι πάρα πολύ αντιφατική. Από τη μία η Αφροδίτη δημιουργεί πάρα πολλά ευχάριστα γεγονότα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για σας. Από την άλλη η έκλειψη βέβαια που είναι στο τέλος της εβδομάδας που πούμε πολλά για αυτά επηρεάζει μόνο εσάς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες. Αλλά το σπουδαιότερο ότι ο Άρης δικός σας κυβερνήτης μπαίνει στην Παρθένο. Όταν ο Άρης ο πλανήτης της δράσης μπει σε ένα ζώδιο σημαίνει ότι εγείρονται τα αιτήματα αυτού του ζωδίου. Δηλαδή η Παρθένος είναι κατεξοχήν το ζώδιο της εργασίας και της υγείας. Άρα λοιπόν όλο αυτό το διάστημα μέχρι τον άλλο μήνα θα ακούμε σε πολιτικό επίπεδο γεγονότα που μπορεί να έχουν σχέση με την εργασία και την υγεία. Για σας λοιπόν τους κρυούς θέματα υγείας και εργασίας έρχονται στο προσκήνιο. Το διήμερο αυτό θα πρέπει να προσέχετε μήπως κάνετε λάθη. Για τους ταύρους μας είναι ένας μήνας πάρα πολύ σημαντικός για την ερωτική σας ζωή. Ό,τι έχει σχέση με τον ερωτικό σύντροφο, ό,τι έχει σχέση με τα παιδιά, εκεί θα δώσετε το βάρος σας. Πολλές φορές όμως η επιθυμία να κάνετε το δικό σας μπορεί να δημιουργήσει αντίθετα αποτελέσματα, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Όμως ένα θέμα οικονομικό που έχει σχέση με άλλους, εφορίες, δάνεια, ασφάλειες, ακόμα και ένα καινούριο έρωτα αν παίζετε αυτό το παιχνίδι, θα μπορούσε σήμερα, αύριο, μεθαύριο πραγματικά να σας περάσει σε μια άλλη διάσταση ζωής. Για τους διδύμους, δεν ξέρω τι γίνεται με τους διδύμους, σε αυτόν τον καιρό έχουμε πολλή δουλειά αλλά και θέματα που έχουν σχέση με την υγεία. Πολλά θέματα υγείας μπορεί να προκύψουν αυτόν τον καιρό τα οποία είναι παροδικά αλλά θα πρέπει να τα προσέξετε. Όμως θέματα που έχουν σχέση με το σύντροφο και τους συνεργάτες νομίζω ότι τα πάντα φαίνεται να πηγαίνουν καλύτερα με την Αφροδίτη απέναντι από το ζώδιό σας να σας λέει πολλά, να λέει πως μπορείτε να έρθετε πιο κοντά να πλησιάσετε στο σύντροφο ή τους συνεργάτες.
Όμως η νέα θέση του Άρη δημιουργεί εντάσεις σε οικογενειακό επίπεδο. Προσοχή, κυριολογήματα, μικροατυχήματα, αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες. Θα έχεις ακούσει ότι ο Άρης δημιουργεί μία ανάγκη να δράσουμε, να ερωτευτούμε, να κάνουμε έρωτα, αλλά δημιουργεί και μια βιασύνη στις κινήσεις που μπορεί να σημαίνει πέφτω, χτυπάω, κρυολογώ κτλ. Προς το παρόν λοιπόν, δίδυμοι των πρώτων ημερών, θα πρέπει να προσέχετε. Για τους καρκίνους μας, κάτι απρόσμενο συμβαίνει στο χώρο της εργασίας. Δεν αποκλείεται να έχετε μια καινούργια πρόταση η οποία είναι σημαντική. Έστω και αν έχετε περάσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια, οι καρκίνοι, κρύοι, ζυγοί και εγώκεροι, έχουν περάσει πάρα πολλές ανατροπές. Υπάρχουν δύο πλανήτες οι οποίοι μιλάνε για την οικονομική αλλαγή, για όλη αυτή την ένταση που έχουμε και θα τη δούμε και τώρα και μέσα στο Νοέμβριο και ανά τον κόσμο. Δεν ξέρω αν είδες χθες και στη Ρωσία τι είχε γίνει. Υπάρχει αυτή η τάση γενικότερα. Έτσι λοιπόν, για εσάς τους καρκίνους έχουν συμβεί πολλά τον τελευταίο καιρό. Όμως αυτή την εποχή, έστω και μέσα από τα χαλάσματα, να το πω, ή τις αλλαγές, θα μπορούσατε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Και σήμερα είναι μια μοναδική μέρα, ειδικά για εσάς που είστε γεννημένοι πια μετά τις 10 Ιουλίου. Τα πράγματα είναι μοναδικά, θα μπορούσα να πω. Δύο πλανήτες σας ευνοούν, ενώ αρχίζει ένα τελείωτο ταξίδι μετακινήσεων, συζητήσεων που καίνε όμως. Μην τρέχετε με το αυτοκίνητο και μην τα λέτε σε πρόσωπα του περιβάλλοντός σας έτσι πάρα πολύ ζωήρα. Ξέρεις το κάθε τι είναι, πώς θα το πούμε, όχι τι θα πούμε, αλλά πώς θα το πούμε. Εάν είναι επιθετικός, χάνουμε και το δίκιο μας. Λιοντάρια, είστε σε μία αντιφατική φάση. Από τη μία τα οικογενειακά σας απασχολούν άμεσα, με τα παιδιά, με τον ερωτικό σύντροφο, με γενικότερα οικογένεια. Από την άλλη όμως έχετε καινούργιες ευκαιρίες, είναι μοναδικές. Αν είστε γεννημένοι το τέλος Ιουλίου, μπορεί να πολλοί, όχι όλοι, να είστε μπροστά σε μία απογοήτευση μιας αγάπης και τον ερχομό μιας καινούργιας, και μάλιστα θα προκύψουν και ραπνοβόλοι έρωτες σε αυτόν τον καιρό, οι οποίοι πραγματικά σε κάνουν να χάνεις λιγάκι το μέτρο. Πολλά έξοδα θα κάνετε αυτόν τον καιρό, είστε λίγο υπερβολικοί στα έξοδα που θα κάνετε και σε αυτά που θα πάρετε, αλλά και σε αυτά που μπορεί να σας οφείλουν. Προσέχετε λοιπόν και προσέχετε ηλικιωμένα πρόσωπα της οικογένειας. Ταύρι, λιοντάρια, σκορπιοί και υδροχόοι, προσέχετε λίγο τους ηλικιωμένους της οικογένειάς σας γενικά αυτό το χρόνο, ή μπορεί να σας έχουν ανάγκη ή μπορεί και να περάσουν κάποιο προβληματάκι το οποίο πρέπει να είστε κοντά. Για τους παρθένους τώρα θα μάθετε πάρα πολύ από το παρασκήνιο που σας έλεγα τόσο καιρό. Ο Άρης περνάει στο δικό σας ζώδιο, που σημαίνει ότι θα μάθετε πολλά. Υπάρχει ένταση, αν είστε γεννημένοι τις δύο πρώτες μέρες θα ξέρετε ότι υπάρχει μια εξαπάτηση, κάτι που δεν σας αρέσει. Όμως οι οικογενειακές υποθέσεις φαίνεται ότι πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Για τους ζυγούς μας είναι μια πολύ καλή μέρα για την καθημερινή σας ζωή. Μπορεί να συναντήσετε φίλους, ανθρώπους, αγαπημένα πρόσωπα. Είστε κι εσείς μέσα σε αυτό το κλαμπ που μπορεί να έχετε ένα πρόσμενο ευχάριστο γεγονός ή ακόμα και ένα κεραυνοβόλο έρωτα. Αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, προσέχετε, γιατί η έκλειψη αυτή η οποία θα έρθει το Παράσκευο Σαββατοκύριακο νομίζω ότι σας αγγίζει και θα έχετε κάποια ερωτηματικά. Για τους σκορπιούς μας είναι μια περίεργη περίοδος. Από τη μία η περίοδος αυτή σας δίνει πολλά, από την άλλη όμως πρέπει να προσέχετε τα βήματα που κάνετε. Ξέρεις, πολλές φορές φοβάμαι πιο πολύ την υπεραισιοδοξία από τις δυσκολίες. Δηλαδή η υπεραισιοδοξία μπορεί να σε κάνει να κάνεις μια κίνηση η οποία να μην σου βγει σε καλό και να ξανοιχτείς την ώρα που ίσως δεν πρέπει. Για τους σκορπιούς λοιπόν είναι μια περίεργη περίοδος όπου θα πρέπει να κινηθείτε με βήματα μεθοδικά ώστε να φτάσετε στο στόχο. Ένα οικονομικό θέμα επιλύεται από τη μία στιγμή στην άλλη αυτόν τον καιρό. Έτσι πρέπει να προσπαθήσετε, ενώ σήμερα θα πρέπει να ασχοληθείτε με τον ερωτικό σας σύντροφο ή τα παιδιά. Τοξότες των πρώτων ημερών, δεν είναι καλή μέρα για σας σήμερα. Μπορεί να εξαπατηθείτε, να κάνετε λάθη, να παραπλανηθείτε. Όμως είναι μια εξαιρετικότατη μέρα για εσάς που είστε γεννημένοι. Τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Κάτι απρόσμενο σας περιμένει εσάς. Ένας κεραυνοβόλος έρωτας, ένα θέμα το οποίο πολύ έχει σχέση με τη δημιουργία. Ναι, αυτόν τον καιρό. Λιοντάρια. Ίσως επειδή τα οικονομικά δεν πάνε καλά, ο κόσμος θέλει λιγάκι να
Ανέβη μέσω του έρωτα. Λοιπόν, τοξότες και εσείς όπως τα λιοντάρια και οι κρύοι, μπορεί να ζήσετε ένα ξαφνικό έρωτα ή μια ξαφνική ευχάριστη είδηση. Πάρτε και κανένα λαχείο, σας λέω αυτόν τον καιρό, δεν αποκλείεται. Ενώ θέματα οικογενειακά βέβαια έρχονται στο προσκήνιο για εσάς των πρώτων ημερών. Των τελευταίων ημερών νομίζω ότι είστε σε μια πολύ καλή φάση, δεν σας επηρεάζουν ούτε θετικά ούτε αρνητικά, άρα μπορείτε μόνοι σας να προχωρήσετε. Για τους εγώ καιρούς μας ανοίγεται ένας νέος δρόμος, δρόμος δράσης. Ταξίδια στο εξωτερικό, νομικές υποθέσεις, συμβόλαια, όλα αυτά ευνοούνται. Εάν είχατε ξεμείνει από δουλειά, εάν είχατε κάποια θέματα, με τη δική σας προσπάθεια τώρα μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά ώστε να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μυστικές σχέσεις ή συνεργασίες θα μπορούσαν να πάνε αρκετά καλά, ενώ δυνατοί φίλοι μπορεί να σας βοηθήσουν την περίοδο αυτή. Σήμερα ίσως πρόσωπο του περιβάλλοντός σας απασχολούν. Για τους συντροχούς μας αρχίζει μία περίοδος όπου από τη μία η συλλογική δουλειά και οι φίλοι θα είναι πολύ κοντά σας. Τα επαγγελματικά, ειδικά αν είστε γεννημένοι γύρω στην 1η Φεβρουαρίου, σας απασχολούν άμεσα. Ενώ ανοίγεται ένας δρόμος θα ασχοληθείτε πάρα πολύ με θέματα που έχουν σχέση με την εργασία. Ο Δίας ευνοεί την εργασία, καινούρια δεδομένα. Αλλά θα δώσετε ένα μεγάλο αγώνα για ένα οικονομικό, κληρονομικό, φορολογικό θέμα. Όπως όλοι οι Έλληνες. Οικονομικό, φορολογικό, κληρονομικό. Αποκλείεται να μην έχεις. Φορολογικό δεν έχεις. Λοιπόν, με αυτό θα απασχοληθείτε αυτόν τον καιρό. Πάρε τη μαμά μου. Τι, θα πάρεις τη μαμά σου. Τηλέφωνο. Πες τη μαμά για πλήρωση, εσύ σε παρακαλώ. Γιατί... Λοιπόν, ενώ πρέπει να προσέχετε λίγο και την υγεία σας. Τα ψαράκια μας που μου κάνει παράπονα ο Θέμης, σήμερα η Σελήνη είναι στο δικό σας ζώδιο. Αυτό σημαίνει ότι είναι η δική σας μέρα. Βέβαια, αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες, προσέχετε, γιατί ένα όνειρο το οποίο έχετε στο μυαλό σας ίσως είναι λιγάκι αμφιβόλου καταστάσεως, όμως εξακολουθείτε να είστε σε μια πολύ πολύ καλή περίοδο. Και εσείς που είστε γεννημένοι το Μάρτιο και στο τέλος Μαρτίου, τα πράγματα έρχονται για σας πολύ καλύτερα, και ενώ έχετε εκδηλώσεις τις οποίες πρέπει να πάτε, γιατί μπορεί να υπάρχουν πρόσωπα αντιθέτου φίλου που να γοητεύονται από εσάς. Αυτά αυτή την εβδομάδα που θα πούμε πολλά, που έχει και πολλά καλά, έχουμε και εκείνη την έκλειψη η οποία